από ιδιοκτήτες οικοδομήσιμων οικοπαίδων κινδυνεύουν να γίνουν ιδιοκτήτες αναξιοποίητων ή στην καλύτερη περίπτωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ο λόγος για όσους έχουν στην ιδιοκτησία τους οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου, που με νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 10 Δεκεμβρίου χάνουν το δικαίωμά τους να εκδώσουν οικοδομική άδεια. Αυτό θα φέρει σε αδιέξοδο πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, θα φέρει μια απαξίωση της γης. Καταθέτουμε τις ενστάσεις μας απέναντι σε ένα νόμο, ο οποίος θεωρώ ότι ήρθε να ταράξει λίγο τα νερά της εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά ήρθε κάπως πρόχειρα. Σε επίπεδο Κρήτης, ο επίμαχος νόμος επηρεάζει το 30% των οικοδομικών αδειών. Η κατάργηση της δυνατότητας δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την περιφέρεια και κυρίως για περιοχές στις οποίες η αξία των ακινήτων είναι μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, εμείς στο τεχνικό επιμελητήριο είχαμε θέσει εδώ και πολλά χρόνια ότι είμαστε ενάντια στην ανεξέλεγκτη εκτός σχεδίου δόμησης. Ζητούσαμε, όπως και το νομοσχέδιο ζητά, την σύνταξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον νόμο σε αυτά τα δύο χρόνια που ίσχυε σήμερα η παράταση ήταν υποχρεωμένο το κράτος να τις έχει ολοκληρώσει. Μέχρι σήμερα ούτε μία δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περιοχή της χώρας. Τα τμήματα Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ζητούν παράταση τουλάχιστον 2 ετών στην καταπαρέκκληση δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές. Υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα κοινωνικό που έχει να κάνει αφενός με τη συνέχεια ενός κράτους το οποίο φαίνεται να έχει μια εντελώς ανέντιμη σχέση με τους πολίτες του και αφετέρου με το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι πήγαν και αγοράσανε οικόπεδα τα τελευταία χρόνια με στόχο να αποκτήσουν είτε μια πρώτη κατοικία είτε μια επένδυση και ξαφνικά θα βρεθούν από εκεί που είχαν αγοράσει οικόπεδο να είναι περήφανοι ιδιοκτήτες ενός χωραφιού. Εάν οι πολίτες δεν εκδώσουν οικοδομική άδεια έως τις 9 Δεκεμβρίου, χάνουν το δικαίωμα να χτίσουν κατά παρέκκληση σε οικόπεδα των 750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων και θα πρέπει να περιμένουν την εκπόνηση του τοπικού ή του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής, το οποίο θα καθορίζει τους όρους δόμησης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, για να διαπιστώσουν εάν μπορούν να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, η οποία μέχρι τότε θα έχει χάσει μεγάλο μέρος της αξίας της. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό και ζητάμε να σκύψει πάνω στο πρόβλημα της απαξίωσης γης που θα φέρει σε αδιέξοδο πολλούς ιδιοκτήτες και ίσως ευνοήσει κάποιους άλλους, θα έλεγα εγώ. Επιπλέον, προϋπόθεση κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας σε εκτός σχεδίου περιοχή είναι ότι το οικόπεδο θα πρέπει να έχει πρόσωπο σε αναγνωρισμένη οδό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, αφού η σχετική υπουργική απόφαση για τις μελέτες καταγραφής και αναγνώρισης οδών υπεγράφει μόλις τον περασμένο Μάιο.